Το γεγονός ότι αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες γιορτές αθλητισμού στην Κρήτη επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ο ημιμαραθώνιος του Αρκαλοχωρίου που επικέντρωσε το ενδιαφέρον 5.500 αθλητών, αθλητριών, πολιτών κάθε ηλικίας και βέβαια θεατών που κατέκλυσαν την περιοχή απολαμβάνοντας την αγωνιστική δράση αλλά και τα πλούσια events πλαισιωμένα με τη μοναδική φιλοξενία που αποτελεί σύμπραξη δυνάμεων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας αλλά και όχι μόνο με τον διοργανωτή Αθλητικό Σύλλογο Υγείας Άθληση Αρκαλοχωρίου να παίρνει ξανά τα εύσημα. Για μια ακόμα χρονιά εδώ στο Αρκαλοχώρι αποδεικνύεται ότι μέσα από τη συνεργασία και τη συνέργεια μπορούμε να κάνουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο. Συγχαρητήρια σε όλους και στους συμμετέχοντες. Η περιφέρεια είναι πάντα δίπλα να υποστηρίζει τέτοια μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι νιώθει τη δύναμη, την ενέργεια όλων αυτών των ανθρώπων που συμμετέχουν και φέτος, με την ελπίδα, με την προσδοκία του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Εντυπωσιακή παρουσία είχαν οι νικητές της μεγάλης διαδρομής. Ο Μαροκινός Ταλμπί Ζουαΐρ ήταν ο νικητής στα 21 χιλιόμετρα και μάλιστα με ρεκόρ διαδρομής 1.0053, ενώ ρεκόρ διαδρομής πραγματοποίησε και η πρώτη γυναίκα, η Ουκρανή Μαρία Μαζουρέγκο, με χρόνο 1.19.14. Στους άνδρες, στη δεύτερη θέση ήταν ο Κενιάτης Τζόφρι Κιπιένκο, ενώ την τριάδα έκλεισε ο Γιώργος Μήνος. Στις γυναίκες, δεύτερη ήταν η πρωταθλήτρια του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, Ματίνα Νούλα, ενώ το βάθρο των 21 χιλιόμετρων συμπλήρωσε η σπουδαία Ράνια Ρεμπούλη. Λέει ότι είναι η πιο δύσκολη κούρσα που έχει κάνει στη ζωή του ο Μαραθώνιος, εδώ του Μαραθώνιος του Αρκαλοχωρίου. Λέει ότι επειδή ήξερε ότι είναι ανηφορική η δεύτερη διαδρομή, προσπάθησε να πάει γρήγορα στην αρχή, που είναι πιο εύκολο. Τελικά του βγήκε για το ρεκόρ, δεν του βγήκε για την καλύτερη επίτευξη των τεμπών. Είμαι πολύ χαρούμενη ότι σήμερα υπάρχει πολλούς ανθρώπους στο κριτικό ημιμαραθώνα και συγχαρητήρια για όλους αθλητές που έτρεχαν σήμερα από την αρχή και στο τέλος. Σε ό,τι αφορά στον αγώνα 10 χιλιόμετρων, νικητής αναδείχθηκε ο Ιάσον Ιωαννίδης με χρόνο 33-34 και τον ακολούθησαν ο Χρήστος Βότσος και ο Σβένε Ρίχτερ. Στις γυναίκες, νικήτρια ήταν η Μαρία Νικολακάκη του Βιτσέντζου Κορνάρου με χρόνο 40-40, δεύτερη η Αδαμαντία Λεμοντσόγλου και τρίτη η Ιταλίδα Καρολίνα Σαλάσα. Στον πολυπληθέστερο αγώνα των 5 χιλιόμετρων, νικητής ήταν ο Χρήστος Βότσος με 16-49, δεύτερος ο Μανώλης Βάρδας και τρίτος ο Νίκος Βλάχος. Στις γυναίκες, πρώτη στην κορδέλα τερματισμού έφθασε η Ζωή Ανδρικοπούλου με 19.35, ενώ την ακολούθησαν η Δέσποινα Παντσέζου και η Αλεξάνδρα Σμυρνάκη. Για μία ακόμη χρονιά στον αγώνα των ατόμων με αναπηρία έλαβε μέρος ο σπουδαίος Μανώλης Στεφανουδάκης με το χειρίλατο ποδήλατό του τερματίζοντας πρώτος με 56.14. Αυτό που κάνετε είναι το καταπληκτικό επαγγελματισμός της διοργανώσης σας και γι' αυτό ο κόσμος είναι εδώ κάθε χρόνο. Στα αξιοσημείωτα της διοργάνωσης, η τιμητική βράβευση στη μνήμη του αξέχαστου συντοπίτη πιλότου των Μοιράς του Δωρή Μαγιόγλου που έφυγε από τη ζωή φέτος τον Απρίλη έχοντας τερματίσει σε πολλούς αγώνες. Μάλιστα, στη διοργάνωση συμμετείχαν και 150 μέλη του Συλλόγου Μάγιο που ίδρυσαν φίλοι και συγγενείς προς τιμή του. Ένας αεροπόρος πολεμιστής με μεγαλείο ατσάλινης ψυχής. Αδερφέ, αν ισχύει ότι οι νεκροί πεθαίνουν όταν ξεχνούνται, τότε αδράκι μου, εσύ τουλάχιστον για μας λογίζεσαι αθάνατος. Για πάντα στην καρδιά μας, κανείς απόν, όλοι παρόν, άλλοι στην γη και άλλοι στον ουρανό. Ξεχωριστή στιγμή και η μικρή συναυλία του νεαρού τυφλού Γιάννη Σαμαρά με το πιάνο του που είχε πρωταγωνιστήσει στο σποτ του 2019, στέλνοντας και το δικό του μήνυμα με μία μαντινάδα. Στο Αρκαλοχώρι έκανα το δεύτερο μου σπίτι. Γι' αυτό θα λέω που βρεθώ πως θελατρεύω Κρήτη.